Αύριο θα βγούμε στον Πλατήκαμπο και καλούμε όλους τους συναδέλφους μας αγρότες, αυτούς που βρίσκονται τα χωράφια τους κάτω από το νερό, αυτούς που έχουν χάσει παραγωγή, αυτούς που και να καλλιεργήσουν δεν ξέρουν και αν θα καλλιεργήσουν του χρόνου, αυτούς που και για τα επόμενα χρόνια θα καλλιεργήσουν αφού δεν θα έχουν χωράφια που είναι στο νερό, τους καλούμε να βγουν όλοι μαζικά στον κόμβο Πλατήκαμπο με το τρακτέρ, με την αποφασιστική μας συμμετοχή, με τη μαζική συμμετοχή, με τον ανυποχώρητο αγώνα που θα κάνουμε να διεκδικήσουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματα επιβίωσης. Και είναι αιτήματα επιβίωσης που έχουν οι αγρότες της περιοχής των Παρακαρδίων, γιατί πραγματικά τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν ούτε χωριά ούτε αγρότες, εάν δεν ληφθούν τα μέτρα με πρώτο αίτημα, το χρονοδιάγραμμα και έργα, τα οποία θα αποστραγγίσουν το νερό από την πρώην Δήμητη Κάρλα. Εμείς ο Θεσσαλικός Κάμπος, ο έφορος Θεσσαλικός Κάμπος, θέλουμε να παραμείνει κάποιος και να μην γίνει από το θάλασσα, δεν θέλουμε να κάνουμε εχθροκαλλιέργειες. Βεβαίως να υπάρχει και μέρημνα για την απλήρωση του συνδρόμου για τα επόμενα χρόνια, γιατί δυστυχώς αυτή η δουλειά θα τραβήξει για χρόνια. Να υπάρχουν δίκες αποζημιώσεις του ύψους της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιστικής αξίας που καθορίζει ο ΕΔΚΑ, οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής, και από εκεί πέρα μέτρα ανασυγκρότησης, μέτρα αποκατάστασης των ζημιών, είχαν και οι άλλοι συνάδελφοι, και μέτρα πλημμυρικής φράγκης της Θεσσαλίας, διότι δυστυχώς θα συνεχιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτή τη στιγμή είμαστε μια ανοιχτή περιοχή. Πιστεύουμε, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο, πιστεύουμε ότι θα εισακουστούμε, ότι με την αποφασιστική μας συνοπτική, αύριο ξεκινώντας αύριο στον Πλατήκαμπο, στον κόμβο Πλατήκαμπο το μεσημέρι, στις 12 ώρες το μεσημέρι, θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυβέρνηση και προς όλους τους φορείς της Θεσσαλίας ότι πρέπει να συμπαρασταθούν σε αυτόν τον αγώνα, ότι το αγροτικό εισόδημα στη Θεσσαλία καθορίζει την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της Θεσσαλίας. Πρέπει να συμπαρασταθούν οι πάντες και δίνουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης με την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε.